Καλησπέρα σα. Σύνδεσή μα, την προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοπόννησης, την κυρία Σοφία Μπιτσόν. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Αυστηρά μέτρα, αυστηρή έλεγχη από την αστυνομία. Έχουμε δει επιποδός όλο αυτό το διάστημα και το τελευταίο χρονικό διάστημα και το προηγούμενο, εγώ θα πω. Αλλά τώρα πλέον δίνεται μια μεγάλη μάχη προκειμένου να μην τα χαλάσουμε την τελευταία στιγμή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Ακριβώς όπως είπατε, η έλεγχη είναι ακόμη πιο εντατική, πιο αυστηρή. Το σύνολο του προσωπικού μας είναι επιποδός. Είναι σε σημεία ελέγχων σε όλους τους εξόδους και εισόδους των πόλεων, όχι μόνο στα διόδια. Φυσικά δεν περνάει κανείς χωρίς να ελεγχθεί. Και σε περίπτωση που δεν έχει τα απαιτούμενα έγγραφα, βεβαιώνονται τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα και φυσικά επιστρέφουν πίσω. Έχετε την εικόνα λίγο πολύ στην Πελοπόννησο και θα σας ρωτήσω, είμαστε καλύτερα σε σχέση με άλλες περιφέρειες? Είδαμε και τα στατιστικά σήμερα, στοιχεία λίγο πολύ και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραβάσεις γενικά. Γενικά, καθημερινά στην περιφέρειά μας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, διενεργούνται περίπου 4.000 ελέγχους καθημερινά και οι παραβάσεις είναι αρκετές. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί έχουν διενεργηθεί περίπου 15.500 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 220 πρόστιμα. Φυσικά, να τονίσουμε ότι μέσα σε αυτές τις παραβάσεις υπάρχουν και οχήματα που έχουν γυρίσει πίσω. Δεν τους έχει επιτραπεί η είσοδος σε κάποια πόλη, δεν τους έχει επιτραπεί να συνεχίσουν την πορεία τους. Ναι, προσπαθούν πάντως οι πολίτες, έτσι, επιχειρούν να βρουν διάφορες δικαιολογίες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό και το λέω γιατί επιτρέπεται, για παράδειγμα, να σας ρωτήσω τα χαρτιά από ιδιώτη γιατρό. Μπορούν να περάσουν κάποιοι πολίτες και να φτάσουν στον τόπο καταγωγής ή επιθυμίας, τέλος πάντων. Όπως σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, επιτρέπεται όταν είναι να επισκεφθούν κάποια δημόσια δομή υγείας και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια ιδιωτική κλινική πρέπει να είναι επίγουσα ανάγκη. Μόνο όμως δομές δημόσιας υγείας, οι δικαιολογίες συνήθως είναι... δεν έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, δηλαδή μπορούν να ζητούν για λόγους υγείας ή για λόγους εργασίας, αλλά δεν έχουν προμηθευτεί με τα κατάλληλα έγγραφα, οπότε και δεν τους επιτρέπεται να συνεχίσουν την πορεία τους. Έχουμε δει διάφορες δικαιολογίες, ωστόσο, αυτές τις μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, να πω ότι δεν σταματάνε οι έλεγχοι που έχουν να κάνουν με τη μάσκα. Μην πιστέψει κανείς ότι αφορά η διαδικασία της στήρησης των μέτρων μόνο εκείνους οι οποίοι θα επιχειρήσουν να εκδράμουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Συνεχίζει και παραμένει ασφυκτικό το πλαίσιο, όχι για την ίδια την αστυνομία, αλλά για την ίδια τη δική μας προσωπική υγεία. Ακριβώς, είναι ατομική ευθύνη όλων μας, όπως λέμε κάθε φορά. Οι έλεγχοι βέβαια δεν σταματούν μόνο στην περιορισμό διάδοση του κορονοϊού. Φυσικά ελέγχουμε και είναι και οι έλεγχοι ασφαλούς οδήγησης που πρέπει να τονίσουμε και για αυτές τις ημέρες. Και αντίστοιχα βεβαιώνονται και τα ανάλογα πρόστιμα, γι' αυτό και φυσικά την προσοχή μας και στους ασφαλείς κανόνες οδήγησης. Είναι και δύσκολες. Είναι αυτές οι μέρες πάντα δυστυχώς έχουμε και κατανάλωση αλκοόλ, οπότε τονίζουμε να προσέχει ο κόσμος και δεν σταματούμε τους ελέγχους μόνο στον περιορισμό διάσης του κορονοϊού. Φυσικά βεβαιώνονται και αντίστοιχες παραβάσεις ΚΟΚ. Προφανώς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και τίποτα άλλα κορονοπάρτι, γιατί έχουμε δει τις εικόνες τώρα τελευταία και μας έχουν ανησυχήσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας και καλό Πάσχα να έχετε. Καλό Πάσχα.